Φανταζόμουν, αν θα έπεται, ο κύριος Υπουργός Υγείας, να σας πούμε, κύριε Υπουργέ, 23.000 νεκροί σε 2 χρόνια, ούτε σε περίοδο πολέμου. Και γιατί αυτό, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας, τόσο εσείς όπως και οι προηγούμενοι, το αποδεκατήσατε προς όφελος της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης. Απόδειξη ότι στον προϋπολογισμό κόψατε το 50% της χρηματοδότησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κάπως έτσι μετατρέψατε το Παίδων Πεντέλη σε εμβολιαστικό κέντρο, για να μην απαριθμίσουμε τόσα άλλα νοσοκομεία που μετατρέπονται σε μιας νόσου. Όσο για την ανωτερότητα του ιδιωτικού τομέα, είναι πράγματι αποκαλυπτικό το κοινό σας καμάρι και έργο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το νοσοκομείο Σαντορίνης, που βρίσκεις γιατρό μόνο κατά παραγγελία και αφορά με τον αντίστοιχο βέβαια βολό μερικών χιλιάδων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ήδη αποδώσει έμπρακτα τη μορφή του στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη δράση του στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους μόρφωσης, εκεί όπου εκφράζονται οι αγωνίες των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και αγροτών, των νέων, των γυναικών της λαϊκής οικογένειας. Απέδωσε τη μορφή του βρισκόμενο μέσα στις λαϊκές κινητοποιήσεις, από εκεί που όλοι οι άλλοι απουσιάζεται. Σαν τη χθεσινή, όπου δεκάδες σωματεία και μαζικοί φορείς της Αττικής, μαζί με το Δήμο και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και άλλους μαζικούς φορείς, μετέτρεψαν την οργή τους σε δύναμη διεκδίκησης για σύγχρονες υποδομές και έργα προστασίας του λαού, ενάντια στην πολιτική και στο σύστημα που θάβει τις ανάγκες του στο χιόνι. Αυτού του είδους η μομφή δεν εξαντλείται σε μια ανώδυνη και πάντως βολική για το σύστημα κριτική, για να φύγει ο Μανολιός και να έρθει άλλος βάζοντας τα ρούχα του αλλιώς. Μια βολική κριτική που σκοπεύει στην εκτόνωση της δίκαιης αγανάκτησης με την παρέτηση κάποιων υπουργών ή άλλων μεγαλοσχημόνων, το πολύ πολύ με την εναλλαγή μιας κυβέρνησης, για να συνεχίσει δηλαδή το ίδιο έργο με άλλους πρωταγωνιστές. Κρύβοντας ότι όσα τραγικά ζει και ξαναζεί ο λαός σε επανάληψη, είναι αποτέλεσμα της ίδιας στρατηγικής που υπερασπίζεστε τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα. Γιατί η ανάπτυξη με επίκεντρο το καπιταλιστικό κέρδος, την ανταγωνιστικότητα, την περίφημη επιχειρηματική πρωτοβουλία για την οποία παίζετε όλα τα ρέστα σας, έχει ως αναγκαία προϋπόθεση να θυσιάζονται η ζωή και η υγεία του λαού, το εισόδημά του, τα εργασιακά του δικαιώματα, συνολικά οι λαϊκές ανάγκες. Γιατί είναι κοινή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή που έχετε όλη η κορώνα στο κεφάλι σας, που κοινικά επιλέγει ως λιγότερο κοστοβόρες τις αποζημιώσεις από τα αναγκαία αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, τα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, τα οποία αποκλείονται ως ασύμφορο κόστος. Όσο για το ύψος, την πληρότητα και την ταχύτητα των αποζημιώσεων, το Βόρειο Αιγαίο είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα της διαχρονικότητας αυτής της πολιτικής. Αφού οι σεισμοπαθείς της Σάμου του 2020 στοιχιώνονται ακόμα από τις εικόνες της βρύσας της Λέσβου, που παλεύει ακόμα με τα ερείπια του 2017. Είναι το ίδιο το αστικό κράτος που είναι επιλεκτικά ανίκανο και ασυντόνιστο, γυμνό από μέσα και υποδομές, όταν πρόκειται να προστατέψει το λαό από τα καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές, όμως είναι ικανότατο και επιτελικό όταν πρόκειται να νομοθετήσει αντιλαϊκά, να διευκολύνει τις επενδύσεις μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι πανέτοιμο και σε πλήρη συντονισμό όταν πρόκειται να τσακίσει κατασταλτικά τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Πώς λοιπόν να μην ακούγονται φεδρές οι χθεσινές βαρύγδουπες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών κ. Καραμαλή, ότι η Νέα Δημοκρατία με την Αττική Οδό και την Τρενοσέ δίνει ένα μάθημα στους ιδιώτες, πως στην περίπτωση που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους θα πέφτει πέλεκης. Σιγά τα αίματα. Ίδρωσαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που ροκανίζουν τα εκατομμύρια των αποζημιώσεων, εκατομμύρια που κόβονται από τις ανάγκες του λαού και δίνονται για διαφυγόντα κέρδη από τη μείωση, λέτε, της κίνησης. Που θησαυρίζουν με τις υποδομές που τους χαρίσατε και η μεν και η δε, και τις χρυσοπληρώνει τώρα ο λαός. Στα ιδιωτικά συμφέροντα οι οδικοί άξονες, τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια βέβαια δώσατε και πανοπρίκια.
700 πυροσβέστες δώσατε δώρο στη Φραπόρτ, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τα 17 αεροδρόμια που ιδιωτικοποιήσατε, στερώντας τους ήδη από ψηλωμένες υπηρεσίες. Τι και αν την ώρα της κρίσης δεν βρίσκονται ούτε καν δρομολόγια για να μεταφερθούν πυροσβεστικές δυνάμεις από το ένα νησί στο άλλο, που τρέχουν να μπαλώσουν τα τεράστια κενά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έγκαιρη παρέμβαση αλλά και την ίδια την ασφάλειά τους. Αλήθεια, μήπως ο αμήλικτος πέλεκης της κυβέρνησης θα πέφτει πάνω στους εφοπλιστές όταν αφήνουν για μέρες ολόκληρες ή και εβδομάδες χωρίς σύνδεση στα νησιά με τα συντήρητα σαπάκια τους να μένουν στη μέση του δρόμου? Προσέξτε μάλλον μη πέσει στα δικά σας τα κεφάλια, αφού είστε εσείς οι ίδιοι που όλοι μαζί, κατ' εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής, διαμορφώσατε το πλαίσιο που επιτρέπει στα υπερήλικα ακτοπλοϊκά πλοία να σέρνουν σήμερα ανεξέλεγκτα τα υποσυντήρητα κουφάρια τους, μετατρέποντας σε βασανιστική οδύσσια τη σύνδεση μεταξύ των νησιών του Αιγαίου. Όχι πέλεκι δεν τους ρίχνετε, τους ετοιμάζετε τώρα και μποναμά εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για ανανέωση του στόλου τους με νέα πράσινων προδιαγραφών πλοία. Και άλλο ζεστό χρήμα στο ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, τον πρωταθλητή της παγκόσμιας πυραμίδας, πέρα από τα εκατομμύρια των επιδοτήσεων των άγωνων γραμμών τις δεκάδες φοροαπαλλαγές. Και μεγαλύτερο δώρο με τις ευλογίες όλων σας τα τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα των αυτεργατών, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στα ποντοπόρα πλοία, δίνοντας άλοθη και στις εκτεταμένες παραβιάσεις τους στα ακτοπλοϊκά, που σε συνδυασμό με τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις στα εξαντλητικά ωράρια δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Για το κεφάλαιο, είναι αλήθεια, γεννάνε και τα κοκόρια σας. Για τα λαϊκά νοικοκυριά που στενάζουν από την ακρίβεια, παρουσιάζεται ως μαξιμαλισμό το αίτημα του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια και τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ενώ ακόμα και το μέτρο της επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, που καταργήθηκε με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και της πάντα υπεύθυνης αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, μέτρο που αποδεικνύεται πλέον ανεπαρκές σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, το παραπέμπεται στο 2025 καιρού επιτρέποντος. Και παρουσιάζεται ως κατόρθωμα τη μόνιμη διατήρησή του ως αντάλλαγμα για τα νησιά που έχετε μετατρέψει σε μόνιμους τόπους εγκλωβισμού προσφύγων. Είναι μήπως κάποιο άλλο ανάλογο είδους αντιστάθμισμα και η παράκαμψη των κανονισμών περί οριοθέτησης ρεμάτων της περιβαλλοντικής δασικής νομοθεσίας που μεθοδεύεται συστηματικά με τροπολογίες σε μια άλλου είδους επίδειξη της αποτελεσματικότητας του αστικού κράτους προκειμένου να παρακάμψετε κάθε εμπόδιο για να χτίσετε τα νέα κέντρα φυλακές στα νησιά? Πρέπει να κλείσετε, κύριε Συνάδελφε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Αφού βέβαια η προηγούμενη επίδειξη ισχύως του αστικού κράτους δεν μπόρεσε να κάμψει το μάλλον μεγαλύτερο εμπόδιο που συνεχίζεται να συναντάτε, την οργανωμένη λαϊκή αντίδραση. Και επειδή άκουσα και τον κύριο Υπουργό να καμαρώνει χτες για τις συνθήκες που επικρατούν στις δομές, είναι τουλάχιστον πρόκληση να το λέει όταν δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες πιάνει φωτιά στο κίτ του Καρατεπέ από υπορφόρτωση του δικτύου στην προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να ζεσταθούν από την παγωνιά. Εκτός αν το εννοεί ως κανονικότητα, αφού τέτοια περιστατικά συμβαίνουν όλο και συχνότερα και στα σπίτια του ελληνικού λαού, που προσπαθεί να σωθεί είτε από το τσουχτερό κρύο, είτε από τα τσουχτερά τιμολόγια της πράσινης απελευθερωμένης ενέργειας. Ελπίδα λοιπόν για το λαό δεν είναι αυτή που τον έθαψε στο χιόνι, ούτε αυτή που τον έθαψε στα μνημόνια και στις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές. Η μόνη ελπίδα και διέξοδος για το λαό βρίσκεται στο δρόμο του οργανωμένου αγώνα της διεκδίκησης της ανατροπής και όχι στην αναζήτηση παλιών και νέων επίδοξων σωτήρων.